να πέσω πόντο να ψήμω. Και να πέσω πόντο να ψήμω. Και κλάμα μυρολοϊάς. Κλάμα μυρολοϊάς. Μάι κλάμα μυρολοϊάς. Κάθε λαός έχει δικαίωμα στη μνήμη. Έχει το δικαίωμα να απαιτεί με επιμονή την επίσημη αναγνώριση από τις αρχές των εγκλημάτων και αδικιών που διαπράχτηκαν σε βάρος του. Η εκρίζωση αυτή των Ελλήνων είναι από τα πρωτοφανή εγκλήματα στην ανθρώπινη ιστορία. Ύστερα από 27 αιώνες ζωής, παρουσίας και προσφοράς, ένα κομμάτι ενός ιστορικού έθνους εκριζώθηκε αφήνοντας πατρογονικές εστίες, εκκλησίες, τάφους προγόνων και κατέφυγε στις ακτές της Ελλάδος. Αυτή την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού και της γενοκτονίας θα μας παρουσιάσει σήμερα η θεατρική ομάδα του Συνδέσμου Λίχνος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους του Συλλόγου τους συντελεστές της εκδήλωσης κύριο Θωμά Καρύπογλου, Αθανάσιο Παπανάκη, καθώς και όλη την ομάδα του Συνδέσμου Λίχνος που τόσο πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας χωρίς να λογαριάσουν κόπο και χρόνο και ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη στην πόλη μας για να δώσουν αυτή την εξαιρετική παράσταση που ετοίμασαν. Ο Σύνδεσμος Χριστιανών Νέων Λίχνος ιδρύθηκε πριν 38 χρόνια, το 1976, στη Θεσσαλονίκη, ως τομέας της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδερφότητος Απολύτρωσης. Ιδρυτικά μέλη του ήταν μαθητές των κατηχητικών σχολείων που λειτουργούσαν υπό την επίβλεψη και την πνευματική καθοδήγηση της Αδερφότητος. Ο Σύνδεσμος έχει ιεραποστολικό χαρακτήρα. Στόχος του είναι η κατά Χριστόν καλλιέργεια των μελών του και η διάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου, ιδίως στο χώρο της νεότητος. Για το σκοπό αυτό συστήνει και λειτουργεί κατηχητικά σχολεία, χριστιανικές νεανικές ομάδες, διοργανώνει διαλέξεις, εορταστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, προσκυνηματικές, εκπαιδευτικές εκδρομές και εξορμήσεις, καθώς και κάθε καλοκαίρι κατασκηνώσεις για μαθητές, φοιτητές και νέους επιστήμονες. Η δράση του Συνδέσμου στηρίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά των μελών του, που εμπνέονται από τα μεγέθη της Ορθόδοξης πίστεως και Ελλάδος. Εμείς αυτό που σας παρουσιάσαμε σήμερα ήταν ένα μικρό στιγμιότυπο από τις σκληρές, ανεπανάληπτες ιστορικές στιγμές που πέρασε ο ελληνισμός στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Τις δοκιμασίες του ποντιακού ελληνισμού. Ενός πολύ ζωντανού κομματιού, αξιοθαύμαστα ζωντανού κομματιού, του ελληνικού λαού, που το καμαρώνουμε και παίρνουμε κουράγιο σήμερα, βλέποντας όλους τους τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να αντισταθεί στη λύθη, να αντισταθεί στις δυνάμεις που κυριαρχούν, συνεχίζουν να κυριαρχούν στον κόσμο μας σήμερα. Τραγούδι θείο, αγαπητό, ποντιακό τραγούδι. Στραφούν στα στιτά κορμιά ζουπούνες μεταξένιες και τάρματα στρατόβροντα να ηχολογούν στα δάση, τάρματα των παλικαριών. Εκκλησίας ερήμα, μοναστήρια καντήλα. Εκκλησίας ερήμα, μοναστήρια καντήλα,
Έπαιμνα ανάκρα νύχτα.